Δηλαδή, και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς για τις λίγες ελιές που έχουμε. Αυτές που απομείνανε. Να μην βάλουμε ούτε το λάδι που θα φάμε. Κορώνα γράμματα θα απευθύνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ζήτημα της αποζημίωσης χιλιάδων παραγωγών της Κρήτης, των οποίων τα ελαιόβεντρα καταστράφηκαν λόγω της κακής καρπόδασης. Αυτό αναγράφεται και στο πόρισμα που έχει στα χέρια του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, στοιχεία του οποίου αποκαλύπτει η Κρήτη TV, με τις εκτιμόμενες ζημιές στα ελαιόβεντρα να αγγίζουν ακόμη και το 70%. Όλες ελιές, τίποτα δηλαδή, μηδέν. Πιστεύετε ότι τελικά θα αποζημιωθείτε? Μπα. Να του δώσουμε, ναι, αλλά αποζημιωθούμε. Συγκεκριμένα, λόγω κακής καρπόδασης, η ζημιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αγγίζει το 60%, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου το 70%, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου το 60%, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων η ζημιά αγγίζει το 45%. Η κακή καρπόδαση θα δούμε αν θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν θα υπάρχουν και τα διαθέσιμα τα σχετικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το λάδι αυτή τη στιγμή είναι είδος πολυτελείας, είναι όλα, έχουν δρομολογηθεί τόσο καλά και είναι τόσο μεγάλη η εκμετάλλευση που μας βλέπουν πλέον σαν δούλους να δουλεύουμε για να ταΐζουμε τον κόσμο. Όλοι είναι σε απόγνωση, ο κόσμος πεθαίνει, το έχουν πάρει δίσα πάνω. Φέτος δεν θα έχουν να φάνε οι άνθρωποι, φέτος δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι, δεν θα έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Και άμα βλέπεις, άμα το βγάλουν το λάδι, το παίρνουν τζάμπα. Το παίρνουν τζάμπα τον άνθρωπο. Ποιο το λάδι μας, το καλύτερο προϊόν στον κόσμο. Αφού δεν υπάρχει υπευθυνότητα σε αυτό το κράτος, ένας γεωπόνος να αναλαμβάνει μια περιοχή, να υπάρχουν και φάρμακα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά, με μικρές διαφοροποιήσεις, ο ΕΛΓΑ υιοθέτησε τις εκτιμήσεις της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες είχαν προκαλέσει σάλωσους κόλπους των αγροτών, αφού θεωρούν ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες. Βιάστηκε να βγάλει στον αέρα και ποσοστά και νούμερα. Και από ό,τι βλέπουμε που βγαίνουμε έξω σε λοκαλλιέργειες, μπορεί να φτάσει σε πολλές περιοχές, για να μην μπω σε όλο το νομό, στο 100%. Μακάρι να σταματήσει εδώ. Φοβούμαστε ότι μπορεί να συνεχιστεί το πρόβλημα. Είναι πολύ πιθανόν. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης εθνικής σημασίας, θα έλεγα. Πάντως, η φετινή χρονιά θεωρείται χαμένη λόγω της μικρής παραγωγής ελαιολάδου, η οποία αλέθει όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και τα ελαιουργεία τα οποία προβληματίζονται πλέον για το αν πρέπει να ανοίξουν ή όχι. Αν θα ανοίξουμε ή όχι. Αυτό σας λέμε. Ναι. Διότι δεν πάει άλλο. Σύμφωνα πάντως με το πόρισμα του ΕΛΓΑ, τεκμηριώνεται με στοιχεία ότι υπάρχει μείωση της παραγωγής κατά περιφερειακή ενότητα πάνω από 30% του μέσου όρου της προηγούμενης τριετίας. Ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης, Νίκος Δασκαλάκης, θεωρεί ότι είναι εφικτή η αποζημίωση των αγροτών, εφόσον προηγουμένως εξασφαλιστούν χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάψει το πράσινο φως για την αποζημίωση. Το λάδι είναι μια αμαρτωλή ιστορία που έχει πάρα πολλά λεφτά και το εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτίδιοι και οικονομάνε χοντρά λεφτά. Αν δεν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν θα βρούμε φέτος ούτε για να τσακίσουμε χοντρολιές. Ξηρολιές είναι διαλυμένες όλες. Πιστεύετε ότι θα αποζημιωθείτε? Μάλλον όχι. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι εφικτό για την τεκμηρίωση και σε ό,τι αφορά τη μείωση της παραγωγής, ότι πληρούνται αυτοί οι δύο όροι. Τη διάθεση των κονδυλίων δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν θα μπορούν να εξευρεθούν και σε ποιο βαθμό. Πάντως, οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας και με τους περισσότερους να αγοράζουν λάδι και το σπιτικό τους.